Η ένορκη διοικητική εξέταση ΕΔΕ που διέταξε ο Δήμαρχος Σερών κ. Αλέξανδρος Χρυσάφης για το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Σερών στις 5 Δεκεμβρίου 2022 και που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 11χρονος Βασίλης μετά από έκρηξη που σημειώθηκε στο λέβητα του σχολείου ολοκληρώθηκε. Παρέλαβε το αποτέλεσμα της ΕΔΕ προχθές στις 3 Τετάρτου, οπότε και έχω φάση του νόμου περιθώριο 3 μηνών για να προχωρήσω σε πειθαρχικές διώξεις, σε ενδεχόμενες πειθαρχικές διώξεις. Δεν θα εξαντλήσω φυσικά αυτό το διάστημα που δίνεται από τον νόμο, θα πάει πάρα πολύ γρήγορα η διαδικασία. Η προθεσμία για την ολοκλήρωση της ΕΔΕ είναι 2 μήνες. Ανατέθηκε, σας θυμίζω, η ΕΔΕ στον αρμόδιο, στον υπάλληλο που όρισα, στις 12/12. Υπάρχει μια προθεσμία ολοκλήρωσης 2 μηνών και με μια δυνατότητα παράτασης ακόμη 1 μήνα. Η προθεσμία που τίθεται από τον νόμο για να επιτυχαίνεται για γρήγορη διεκπεραίωση των πειθαρχικών υποθέσεων είναι μια προθεσμία η οποία μπαίνει για να επισπευθούν οι διαδικασίες. Ο νόμος δεν προβλέπει φυσικά ακυρότητα της διαδικασίας από τυχόν καθυστέρηση. Στην προκειμένη περίπτωση, επειδή πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση και υπάρχει ένα πολύ σύνθετο γεγονός, πολύ σύνθετες οι απόψεις οι οποίες θα έπρεπε ο διενεργών την ΕΔΕ να μαζέψει, όρισε ο ίδιος και συγκεκριμένο πραγματογνώμονα, κάτι το οποίο καθυστέρησε κάπως τη διαδικασία, και με το πραγματογνώμονα και ορίστηκαν και εξετάσεις μαρτύρων στα πλαίσια της ΕΔΕ, οι οποίοι ήταν εκτός του Δήμου, και αυτό κάπως καθυστέρησε τη διαδικασία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ολοκληρώθηκε πλέον αυτή η διαδικασία, μια καθυστέρηση κάποιων ημερών, και πλέον βρίσκεται στην φάση της επιβολής ή όχι οποιοδήποτε πειθαρχικών διώξεων. Όπως είπα και στην αρχή, όλη η διαδικασία, η ΕΔΕ είναι, και το πόρισμα είναι εμπιστευτικό, δεν μπορεί να δοθεί στη δημοσιότητα. Από εκεί και πέρα, αν επιβληθούν με την επιβολή ενδεχόμενα των οποιονδήποτε πειθαρχικών αυτών διώξεων και την τελεσυδίκηση αυτών των διώξεων, φυσικά όλα θα δοθούν στην δημοσιότητα. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Σερών, κύριο Αλέξανδρο Χρυσάφη, το αποτέλεσμα της ΕΔΕ δεν δημοσιοποιείται, είναι μυστικό. Και αυτό που θα δημοσιοποιηθεί εντός 3 μηνών είναι οι πειθαρχικές κυρώσεις που θα επιβληθούν, εφόσον το πόρισμα αναφέρει ότι υπάρχουν ευθύνες, ενώ παράλληλα διεξάγεται ένορκη διοικητική εξέταση και από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Σερών, προκειμένου να διερευνηθούν οι ευθύνες όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς. Αυτό το οποίο και η προσωπική δικιά μου επιθυμία και εντολή προς όλους, αλλά και το χρέος που έχουμε απέναντι και στους γονείς και σε αυτό το τραγικό γεγονός, είναι να πάμε τη διαδικασία μέχρι τέλος και να ρίξουμε άπλετο φως σε όλη την υπόθεση. Να είστε σίγουροι ότι αυτά τα αποτελέσματα της ΕΔΕ που διενεργήθηκαν θα αξιολογηθούν, ούτως ώστε ενδεχόμενα να επιβληθούν οι ποινές σε αυτούς οι οποίοι, οι πειθαρχικές ποινές, επαναλαμβάνω, γιατί οι ποινικές είναι άλλης υπηρεσίας, είναι θέμα της ελληνικής δικαιοσύνης. Οι πειθαρχικές ποινές, αν υπάρχουν, θα επιβληθούν, να είστε σίγουροι. Και να είστε σίγουροι, όχι, πάντως έχω σκοπό να μιλήσω από τη στιγμή που έχω μια ολοκληρωμένη, γιατί σας είπα ότι το μεσημέρι της Δευτέρας το έλαβα, αυτό τον ογκοδέστατο φάκελο, άρχισα από χθες να τον διαβάζω και να τον αξιολογώ. Δεν θα κάνω πολύ καιρό, πολύ σύντομα θα έχουμε τις όποιες κινήσεις του Δημάρχου, τις πειθαρχικές δηλαδή κινήσεις του Δημάρχου, τις πρέπουσες, και φυσικά θα επικοινωνήσω και με την οικογένεια.